Φίλες και φίλοι του Όντιση, γεια σας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα το πρόγραμμά μας με την κυρία Μαρία Βλαχάκη, ψυχοθεραπεύτρια. Στη συνέχεια έχουμε τον παιδίατρο Χρήστο Καράτζιο. Θα μας μιλήσει μετά ο υποψήφιος βουλευτής Πίτερ Παπαδάκης και θα κλείσουμε με το πρόγραμμά μας με την επίσκεψη του Μητροπολίτη από το Τορόντο Σωτήριο, ο οποίος ήρθε στο Μόντρεαλ για την ενίσχυση και έδωσε γεύμα για τη Θεολογική Ακαδημία και για το νοσοκομείο Ζωστίν. Πάμε με το πρόγραμμά μας. Φίλοι μας, γεια σας. Σήμερα έχουμε καλεσμένη μας την κυρία Μαρία Βλαχάκη, ψυχοθεραπεύτρια. Τι κάνεις? Καλά είμαστε, τι κάνεις? Μια καλά. Χαρά, λίγο κρυωμένη, αλλά εντάξει. Ναι, το παλεύουμε. Λοιπόν, σήμερα θα μας μιλήσεις για τη συντροφική βία, ναι, από ό,τι είδα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη συντροφική βία? Η συντροφική βία μπορεί να είναι λεκτική, ψυχολογική, σεξουαλική και σωματική. Υπάρχουν κάποια σημάδια, όπως ο σύντροφος που είναι πολύ κριτικός και κατηγορεί τον σύντροφό του συνέχεια, θέλει να ελέγχει τα πάντα, δεν αφήνει τον σύντροφο να βγαίνει με φίλους, να βλέπει οικογένεια κτλ. Υπάρχει ένας κύκλος στη συντροφική βία, ξεκινάει με την ένταση, όπου υπάρχει πολύ θυμός. Μετά πάμε στην κρίση, όπου υπάρχει βία. Μετά στη δικαιολογία, όπου ο δράστης κάνει δικαιολογίες να εξηγήσει τη συμπεριφορά του. Και μετά πάμε στο μήνα του μέλητος, όπου ο δράστης συγκετεύει το θύμα να τον συγχωρέσει ή να την συγχωρέσει. Και συνήθως το θύμα δίνει άλλη μια ευκαιρία και ξεκινάει πάλι από την αρχή με την ένταση. Και πώς εξηγείται αυτό? Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ποτέ καλός λόγος να είμαστε βίαιοι, αλλά υπάρχουν κάποιες δύσκολες καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν τη βία, όπως τα οικονομικά προβλήματα, όπως κάποιες σημαντικές αλλαγές στη ζωή. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η βία είναι κάτι που μαθαίνουμε. Τα παιδιά όταν βιώνουν τη βία στην οικογένειά τους, μαθαίνουν ότι είναι μία φυσιολογική συμπεριφορά και δεν μαθαίνουν ότι είναι έγκλημα στην πραγματικότητα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιο είναι το θύμα? Το θύμα συνήθως είναι γυναίκα. Αλλά μπορεί να είναι και άντρας. Ναι, σίγουρα. Συνήθως είναι γυναίκα και τα παιδιά που βλέπουν τη βία ανάμεσα τους γονείς είναι θύματα. Και αυτό προκαλεί πολλά σοβαρά προβλήματα, όπως το άγχος, τη χαμηλή αυτοπεποίθηση, την επιθετική συμπεριφορά. Και επίσης αυτά τα παιδιά μπορεί να μεγαλώσουν και να είναι βίαιοι και εκείνοι στη σχέση τους. Και ποιος είναι ο δράστης? Ο δράστης πάλι συνήθως, δεν υπάρχει τυπικό προφίλ, αλλά συνήθως είναι ο άντρας. Ο άντρας που έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση. Καμιά φορά το αλκοόλ και τα ναρκωτικά μπορούν να αυξάνουν τη βία. Υπάρχουν πολλούς λόγους, όπως ο φόβος, η ντροπή, δεν έχουν την οικονομική άνεση. Ακούμε πόσες, συγγνώμη σε διακόπτω, ναι, πόσες αυτοκτονίες πάνω σε αυτό το θέμα, ναι, που, ναι, δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε, φοβούνται να φύγουν. Και είναι ο πιο σημαντικός λόγος είναι ο φόβος. Και η αλήθεια είναι ότι όταν φεύγει το θύμα από αυτή την κατάσταση, η βία αυξάνεται. Μάλιστα. Και είναι επικίνδυνα. Και γι' αυτό πρέπει να μιλάμε ανοιχτά για αυτές τις καταστάσεις, να ζητάμε τη βοήθεια και εάν εμείς υποψιαζόμαστε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, να ρωτάμε, να μιλάμε ανοιχτά. Σωστά. Yeah. Και θα σου κάνω μια ερώτηση που δεν την έχουμε συζητήσει, ναι, ή να το πεις στην επόμενη συνάντησή μας. Okay. Πολλές φορές ακούμε θύματα μέσω του ίντερνετ. Ναι, υπάρχουν. Δεν είναι να δεις, να αλλάξει, σε ακουμπήσει, ναι, κάποιος. Είναι θέμα, ναι, ηλεκτρονικό. Ναι. Αν θέλεις, δηλαδή, στο επόμενο, εντάξει, θέμα, ναι, μας, να μας μιλήσεις γι' αυτό, γιατί συμβαίνει πολύ συχνά. Ναι, τώρα έχει αλλάξει ο κόσμος. Σκέφτηκα τώρα. Οκ, θα το συζητήσουμε. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, και Μαρία μου. Να είσαι καλά, θα σε περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον παιδίατρο, τον κύριο Χρήστο Καράτζιο. Σήμερα έχετε να έρθετε να μας μιλήσετε για κάποιο διαφορετικό θέμα.
Από ό,τι γνωρίζω, θα κάνετε μία ωραία εκδήλωση στο Milos Restaurant στις 30 Νοεμβρίου, το οποίο θα μαζέψετε κάποια χρήματα για παιδιά οποίες που θέλουν να σπουδάσουν γιατρούς εδώ στο Μόντρεαλ, για να τους ενισχύσετε και από ό,τι ξέρω να δώσετε υποτροφίες σε αυτά τα παιδιά. Αυτό που πάτε να κάνετε είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Βέβαια θα σας αφήσω να μας τα πείτε εσείς ο ίδιος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι εδώ πέρα, όπως είπατε, ως κάτι διαφορετικό αυτή την εβδομάδα. Είμαι, όπως γνωρίζετε, ο πρόεδρος του Ελληνικού Γιατρικού Συλλόγου του Κεμπέκ και ήθελα να έρθω να σας ενημερώσω ότι στις 30 Νοεμβρίου, Κυριακή, στις 5:30 το απόγευμα, στο εστιατόριο Milos εδώ στο Montreal, στην Park Avenue, το φημισμένο εστιατόριο Milos, ο Ελληνικός Γιατρικός Σύλλογος του Quebec θα κάνει έναν δείπνο για να μπορέσει να μαζέψει λεφτά για να δημιουργήσει και να δημιουργήσουμε μάλλον μια καινούρια υποτροφία ιατρική που θα δοθεί στο Ίδρυμα Ελληνικών Υποτροφιών εδώ στο Μόντρεαλ και θα είναι για τους Έλληνες γιατρούς που έρχονται από την Ελλάδα για να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές εδώ πέρα. Όπως γνωρίζετε και μπορεί και να γνωρίζει και το κοινό, ότι υπάρχουν πολλοί επιστήμονες που δυστυχώς λόγω κρίσεως οικονομικής και τα λοιπά στην Ελλάδα και όχι μόνο, και από το παρελθόν έρχονταν εδώ στο Μόντρεαλ και στον Καναδά γενικά και στην Αμερική, αλλά εμείς μιλάμε για το Μόντρεαλ αφού ζούμε εδώ, έρχονται για να κάνουν τις σπουδές τους, είτε και για να μείνουν μόνιμα εδώ, είτε μόνο για να έχουν την εμπειρία και να κάνουν έρευνες και τα λοιπά και να μάθουν και πώς είναι η ιατρική εδώ στον Καναδά και επιστρέφουν στην Ελλάδα. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν πολλά οικονομικά μέσα για αυτούς τους ανθρώπους, ιδίως τώρα, και θέλουμε να βοηθήσουμε και εμείς, αφού είμαστε συνάδελφοι και όλοι οι γιατροί παγκοσμίως αλληλοβοηθιόμαστε λιγάκι. Πιστεύουμε ότι έστω και το παραμικρό που μπορούμε να δώσουμε κάθε χρόνο σε αυτούς τους συναδέλφους που έρχονται από την Ελλάδα θα είναι κάτι το σπουδαίο. Λοιπόν, σκεφτόμαστε να μαζέψουμε ένα ποσό χρημάτων και να τα δώσουμε στο Ίδρυμα Υποτροφιών εδώ στο Μόντρεαλ, το Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών, και κάθε χρόνο όταν υπάρχει μια αίτηση από ένα ή δύο ή τρεις ή τέσσερις γιατρούς από την Ελλάδα, το Ίδρυμα θα αποφασίζει ποιους και ποιος ή ποια θα τη λάβει αυτή την υποτροφία κάθε χρόνο. Λοιπόν, η βραδιά αυτή είναι αφιερωμένη στους πρωτοπόρους της ιατρικής εδώ στο Κεμπέκ, δηλαδή θα έχουμε μεν τον δείπνο για να μαζέψουμε τα λεφτά, αλλά θα τιμήσουμε πρόσωπα, συναδέλφους που ήταν πρωτοπόροι της εδώ στην ελληνική κοινότητα και στο Κεμπέκ γενικά, μίας ηλικίας και πάνω μπορώ να πω, από γιατρούς και από φαρμακοποιούς και τα λοιπά που έχουν βοηθήσει τον ελληνισμό. Θα τιμήσουμε τα εξής πρόσωπα: τον γιατρό Κώστα Βιανιεράκη, την Γαριφαλιά Βουχέλου, τον Θωμά Κολυβάκη, τον Νικόλεο Μαντελενάκη, τον Χάρι Στίβενς και τον Χριστοβάκη. Και εκείνη τη νύχτα θα υπάρχει μουσική, θα υπάρχουν ομιλίες από διάφορους γιατρούς που θα παρουσιάσουν την ιστορία της γιατρικής εδώ στην ελληνική κοινότητα. Το εισιτήριο είναι $250 με τα φαγητού. Χορό δεν υπάρχει, αφού δεν υπάρχει μέρος στο εστιατόριο, αλλά θα υπάρχει μουσική και θα υπάρχουν και ομιλίες, όπως είπα. Θα έχουμε και, πώς λέμε στα αγγλικά, silent auction, δηλαδή μια δημοπρασία, μυστική δημοπρασία, που άμα θέλεις θα υπάρχουν πολλά δώρα που μπορείς να κερδίσεις και θα υπάρχει ευκαιρία γι' αυτό. Όπως είπα, 5:30 ώρα
στο Μήλος στις 30 Νοεμβρίου, $250 το εισιτήριο με τα φαγητού, δωρεάν το κρασί, και θα λάβετε από τα $250, θα λάβει ο κόσμος $200 απόδειξη για την εφορία και τα λοιπά. Λοιπόν, θα είναι και το χριστουγεννιάτικο γλέντι μας, ας είναι 30 Νοεμβρίου, θα ανοίξουμε τις γιορτές των Χριστουγέννων και των Αγίων Μέρων και θα προσκαλώ και το κοινό, αγοράστε τα εισιτήρια σας, φτιάξτε ένα τραπέζι μαζί με τους φίλους σας ή με τις οικογένειές σας και με τα αγαπημένα σας πρόσωπα για να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας από την Ελλάδα που έρχονται εδώ πέρα. Και θα είμαστε πολύ χαρούμενοι να σας αποδεχτούμε εκείνη τη νύχτα. Ελπίζω να περάσετε καλά, όπως θα περάσουμε και εμείς καλά, και θα έχουμε μια πολύ ωραία γιορτή. Και νομίζω ότι ως συνάδελφοι και ως γενικά το ελληνικό κοινό, να δώσουμε πίσω σε αυτούς τους πρωτοπόρους που θα γίνουν πρωτοπόροι για τα μέλλον, για τις μέλουσες γενιές εδώ στον Καναδά και στην Ελλάδα, και θα είναι ένα πολύ ωραίο δώρο για να έχουν έστω και ένα μικρό ποσό στήριξης από την κοινωνία του Καναδά. Λοιπόν, άμα θέλετε να αγοράσετε τα εισιτήρια σας, θα πάρετε τηλέφωνο την γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου του Quebec, την Leslie Ann Judge, και το τηλέφωνο της είναι 514-234-3794. Το ξανααναλάβω, το 514-234-3794 για τα εισιτήρια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χρήστο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό που πάτε να κάνετε. Είναι πάρα πολύ καλό, πολύ σημαντικό. Εύχομαι ο κόσμος να ακούσει όσα είπατε και να έρθει στο Μήλος Δράστρων στις 30 Νοεμβρίου. Να είστε καλά και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπεραγορά τροφίμων Falcon Σταύρος, στην καρδιά του Park Extension και στην καρδιά της ελληνικής παροικίας. Με ό,τι χρειάζεται η ελληνική οικογένεια και πάντα φιλικά και σε φιλικές τιμές. Διαθέτουμε εκλεκτά και σε μεγάλη ποικιλία φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυριά όλων των ειδών από την Ελλάδα και τον Καναδά. Και φυσικά όλα τα ελληνικά προϊόντα. Falcon Σταύρος, 921 Σερό Γωνία Σιούερ. Ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα. Δωρεάν delivery, τηλέφωνο 514-904-2108. Γεια σας. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Πίτερ Παπαδάκη, υποψήφιο βουλευτή το Liberal, και σας εύχομαι από αύριο να είσαστε και βουλευτής, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι έφτασε η ώρα. Τελειώσαν τα ψέματα. Αύριο είναι η ψηφοφορία. Οπωσδήποτε. Συγγνώμη, είμαι λίγο κρυωμένη, γι' αυτό σας μιλάω έτσι. Θα ήθελα να μας πείτε, αύριο είναι η ψηφοφορία. Τι έχετε να μας πείτε? Ο αγώνας άρχισε εδώ και 9 μήνες και τώρα, όπως είπες, βρισκόμαστε που αύριο την Κυριακή στις 23 του Νοεμβρίου στις 11 η ώρα θα ανοίξουν οι πόρτες και θα πούμε όλοι οι υποψήφοι τα speeches. Κατά τις 11:45, 12 η ώρα, θα έχουμε εμείς το μέλος του Φιλελεύθερου Κόμματος του Καναδά να ψηφίσουμε ποιος θα μας αντιπροσωπεύσει στις εκλογές γενικές που θα γίνουν το 2015. Εδώ βρισκόμαστε. Εγώ μπορώ να σας πω ότι αισθάνομαι πολύ καλά. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα βγει έξω εκείνη την ημέρα, και όσο είναι δυνατή η δικιά μου φωνή, όσο θα είναι πιο δυνατότητα. Και θα σας υποστηρίξει. Οπωσδήποτε. Εγώ ακούω, κύριε Παπαδάκη, ότι πάτε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και ελπίζω, είμαι 100% σίγουρη ότι ο κόσμος θα έρθει την Κυριακή αύριο να σας ψηφίσει. Οπωσδήποτε. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι ο ψήφος θα είναι λίγο διαφορετικός. Συνήθως όταν ψηφίζουμε βάζουμε το X δίπλα από το όνομά μας. Εκείνο που μπορώ να πω ότι θα λάβετε ένα ballot και το ballot απάνω θα έχει το δικό μου όνομα μαζί με τους αντίπολους, τους άλλους 5 αντίπαλοι που είναι. Δίπλα από το όνομά μου που υπάρχει το boxy πρέπει να βάλετε το νούμερο 1. Πολύ σημαντικό αυτό, να τα ακούσει ο κόσμος και σωστά, να μην μπερδευτεί. Ναι, πολύ σωστά. Πρέπει το νούμερο 1 να μπει δίπλα από το boxy που είναι το όνομά μου.
Και δεν χρειάζεται που λένε πολλοί ότι πρέπει να είσαι εκεί όλη μέρα. Πολλοί λένε, ό, δεν μπορώ να χαλάσω όλη την ημέρα μου. Όχι, απλώς θα πάτε να ψηφίσετε, θα βάλετε το νούμερο 1 και μετά θα πάτε σπίτι σας. Δεν χρειάζεται να καθίσετε. Αν θέλετε να καθίσετε, για το πάρτι μετά. Για το πάρτι. Για το πάρτι μετά που θα κερδίσουμε. Θα μας δώσετε κάποια τηλέφωνα. Έχετε κάποιο τηλέφωνο μεταφοράς και κάποιο τηλέφωνο για πληροφορίες. Οπωσδήποτε. Άμα θέλετε, δεν υπάρχει δικαιολογία. Άμα δεν μπορείτε να βγείτε έξω να ψηφίσετε εκείνη την ημέρα, άμα δεν έχετε μεταφορά, έχουμε άνθρωποι που μπορούν να έρθουν να σας πάρουν. Μπορεί να επικοινωνήσετε με το 514-999-9380. Αυτό είναι μεταφοράς τηλέφωνο. Μεταφοράς, μάλιστα. Και άμα θέλετε πληροφορίες, μπορείτε να πάρετε το 514-576-2090 για πληροφορίες. Πολύ ωραία, για να βοηθηθεί ο κόσμος. Οπωσδήποτε. Και πάλι θα επαναλάβουμε, γιατί είναι πολύ σπουδαίο αυτό, το νούμερο 1. Οπωσδήποτε. Για μην τυχόν λάθος. Ναι. Οπωσδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπωσδήποτε. Πρέπει, πολύ σημαντικό. Πρέπει να βάλουν το νούμερο 1 δίπλα από το όνομά μου. Όπως σας είπα, αισθάνομαι πολύ καλά και αισθάνομαι ότι εκείνη τη μέρα θα είναι πολύ καλή μέρα. Και όλοι θα βγουν έξω να ψηφίσουν και να με υποστηρίξουν. Μπράβο, κύριε Παπαδάκη. Εγώ σας εύχομαι αύριο με πάρτι, με σαμπάνιες, γιατί πιστεύω σε εσάς. Οπωσδήποτε. Θα είσαστε βουλευτής του Liberal. Οπωσδήποτε. Θα σας ευχηθώ με την νίκη και αύριο θα έρθω στο πάρτι. Είμαι σίγουρη ότι θα βγείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Τιμιότεραν τον Χερουβή και ενδόξω
εκδήλωση ήταν η διακίνηση 1η-8η Οκτωβρίου στην Οτάβα και η δεύτερη συμμετοχή του σε μια τέτοια εκδήλωση είναι τώρα. Τον παρεκκάλεσα τον Εξοχόλατο, αν μπορεί να είναι μαζί μας και την Τρίτη το βράδυ, που θα είμαστε όλοι οι ιερείς στο Kingston και θα έχουμε σύναξη για 3 ημέρες και θα έχουμε και χειροτονία ιερέως στη βραδινή Θεία Λειτουργία, την οποία θα κάνουμε την Τρίτη το βράδυ. Εξοχόλατε, καλώς ήρθατε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αργότερα. Σεβασμιότατε Μητροπολίτε κύριε Τωρόντο, κύριε Σωτήριε, εξοχότατε πρέσβη της Ελλάδος κύριε Μαρκαντονάτε με τα τσιρική μου συζύγου, πανοσιολογιότατοι και δημοσιολογιότατοι πατέρες και αδελφοί, εντιμότατε κύριε Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος στο Μοντρεάλ, αξιότιμη κυρία Έφη Κουτσούγερα, πρόεδρος της Γενικής Φιλοτόπου Καναδά. Καλησπέρα σας. Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για την συμμετοχή σας και την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας. Σεβασμιότατε, εξοχότατε κύριε Πρεσβευτάκη, κύριε Γενικέ, κυρία Μεριτζέρου, κύριε Καϊδόγιαννη, κυρία Ρεβελάκη, κυρία Ευθυμία Κουτσούγερα, πρόεδρος του Φιλοτόπου Καναδά. Κύριε, ευχαριστώ σε όλους. Δεν έχω περισσότερα να τα πω. Είμαι καθενθουσιασμένη για το άκουσμά σας και την επιτυχία που έχουμε. Ευχαριστώ επίσης όλα τα τμήματα των φιλοτόκων του Μόντρεαλ. Ευχαριστώ την Ότοβα που ήρθαν με 2 τραπέζια και πάρα πολύ. Επίσης από το Τωρόντο, τις αντιπροσώπους μας, την κυρία Ευγενία Βουέστ, την Σαφό, την Γεωργία, και άλλη μια ομάδα το Τωρόντο με επιτυχία στην κυριαρχία. Χίλια ευχαριστώ σε όλους. Καλή επιτυχία σε ό,τι έχω κάνει. Bonjour. Tout d'abord, merci de l'intérêt porté à notre projet. Il me fait grand plaisir de vous donner plus de précisions sur ce projet. Un appareil d'échographie au chevet est devenu indispensable dans nos urgences aujourd'hui et il est même recommandé par le Collège des médecins du Québec qu'un appareil de médecin pratiquant les échographies ciblées soit disponible 24 heures sur 24 dans chacune des urgences. De plus, les applications de l'échographie ciblée sont de plus en plus nombreuses. L'échographie ciblée au chevet du patient nous permet d'évaluer plus rapidement et de prendre de meilleures décisions pour le patient. Voici quelques-unes des raisons qui justifient notre demande pour obtenir un nouvel appareil d'échographie ciblée. Je suis disponible pour discuter avec vous ou la donatrice de toute question. Merci encore pour l'intérêt porté au projet. Ce message était par mesdames Mylène Boisseau-Touchette, la coordonnatrice pour la Fondation d'Hôpital Saint-Justin. Συμφωνώντατε, συμφωνώντατε, αγαπητοί ομογενείς, κύριε πρόεδρε της Φιλοτόπου, κύριε αντιδήμαρχε, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που είμαι σήμερα μαζί σας και αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση, διότι ζείτε και αριστεύετε και προοδεύετε στη δεύτερη πατρίδα σας, αλλά έχετε την καρδιά σας πάντοτε στην Ελλάδα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και εγώ ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι από τη θέση που είμαι θα προσπαθήσω, όπως και η κύριε Γενική μας πρόξενη, να καταβάλουμε, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της ομογένειας, διότι έτσι πιστεύουμε ότι εξυπηρετούνται
και προωθούνται και οι γενέστεροι στόχοι της πατρίδας μας. Η σημερινή εκδήλωση αναδεικνύει κατά τον καλύτερο τρόπο, πιστεύω, και το κοινωνικό και το εκπαιδευτικό και το φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλεως. Η υποστήριξη στην Θεολογική Ακαδημία, η οποία θα εξασφαλίσει τη νέα γενιά των ιερέων, οι οποίοι θα διακονήσουν στις ενορίες και στους ιερούς ναούς και στις κοινότητες, είναι ο καλύτερος τρόπος για τη συνέχιση του εκπαιδευτικού έργου της κοινότητος, του εκπαιδευτικού έργου της Μητροπόλεως, για την προώθηση και την προβολή της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού. Και ακριβώς με αυτές τις ενέργειες και με αυτές τις εκδηλώσεις εκδηλώνεται και αποδεικνύεται την αγάπη σας για την πατρίδα και για την Εκκλησία. Με αυτές τις σκέψεις ήθελα να σας συγχαρώ. Θα έχουμε και πάλι την ευκαιρία αναμφίβολα σε πολλές εκδηλώσεις να ξαναβρεθούμε και να ευχηθώ σε όλους χαρά και υγεία στις οικογένειές σας. Ευχαριστώ πολύ. Εξοχότατε κύριε Πρέσβη, καλώς ήρθατε. Από το μήνυμα το οποίο στείλατε στην Ομογένεια, μπορούμε να βγάλουμε τα συμπερασματά μας για σας. Ήταν ένα μήνυμα θαυμάσιο, καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο και προσβλέπουμε με πολύ αγάπη και με πολύ αμοιβαίο σεβασμό σε απόλυτη συνεργασία. Όπως σας είπα προφορικά, όχι προφορικά, δίπλα-δίπλα, είμαι στον Καναδά σχεδόν 53 χρόνια το Γενάρη και έχουν περάσει πρέσβεις και γενικοί πρόξενοι και έχουμε συνεργαστεί απόλυτα με όλους, με τον καλύτερο τρόπο. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι και μαζί θα συνεργαστούμε πάρα πολύ όμορφα. Και επομένως πρέπει να τους δώσουμε κάποια ευκαιρία, αν είναι γρήγορες και μάλλον 20 κυρίες να πάνε στα τραπέζια, κάτι δεν γίνει. Και επίσης απόψε βλέπω και κάτι, άλλη μια παράληψη. Δεν είχαμε μουσική. Τι έγινε η μουσική? Όταν ερχόμουν εδώ, ένα λεπτό παρακαλώ, εσείς ξέρετε, είμαστε οικογένεια. Όταν ερχόμουν εδώ, στο αυτοκίνητο μου τηλεφώνησε ο κύριος Γαλάτης και μου παραπονέθηκε ότι δεν τον καλέσατε για να έχει απόψη τη μουσική και ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ καλός εκείνος. Γι' αυτό λοιπόν και για να δείξουμε στον κύριο πρέσβη μας ότι ξέρουμε και να τραγουδήσουμε και ότι αγαπούμε και την πατρίδα μας και να πούμε και κάτι για την 28η Οκτωβρίου πριν πω τα δύο λόγια που θέλω να πω, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε για ακόμη μια εβδομάδα για το Odyssey TV Κυριακή Κούζα. Αγάπη μου, αγάπη που να...
Seigneur, pour la soupe.